Λάθος. Να έχει χώρο ο Καραγκούνης. Θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! 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 Η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο προς την νίκη. Γκολ! 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 Γκολ το απίστευτο από τον Γιώργο Καραγκούνη. Και ο Άγγελος Μπασινάς απέναντι στο Ρικάρντο στο 51ο λεπτό του αγώνα. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Σουτάρει, γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0 είμαστε κοντά στο θαύμα! 2-0 από τον γκολ του Άγγελου Μπασινά. Και μετά, εντελώς ξαφνικά, οι παλιές μας πληγές θα πετάξουν φωτιές στα χιονίσι φίλια. Παλιά, για να δούμε ο Χαριστέα σου. Γκολ! 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 Γκολ από τον Χαριστέα! 1-1! 1-1 από τη μαγική παλιά του Τσάρτα. Ο Χαριστέας εκτελεί! Εκτελεί εψυχρό τον Ίκερ Καζίγιας! 1-1! 1-1 από τον Άγγελο Χαριστέα! 1-1 στο 67! Πάει να γυρίσει ο Χαριστέας. Εκείνο ο Παπαδόπουλος, θα πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε, ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Το έβαλε ο Βρίζας, επιτέλους! Το έβαλε ο Βρίζας! 2-1, η Ελλάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπαίνει πιο πολύ τώρα. 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Και άμα σπάσουν κι αυτές τις καρδιάς οι ραφές, και στο φως του κρεμού φύγω του σκοτωμού, πάλι μπράβο να λες. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από δεξιά. Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή, για να δούμε. 3-4 περιμένουμε. Σε τρέχει! Γκολ! 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 Από τον Άγγελο Χαριστέα! Να η Ελλάδα! Είναι εδώ η Ελλάδα! 1-0 στο 65! Μεγάλη στιγμή που ξεσπάει η ζωή, πάντα θα είμαστε εκεί. Τελευταία φάση του πρώτου μικρόνου. Να πένε ένα γκολ εδώ. Για να δούμε, ο Βασίλης Τσάρτας θα πάει να το εκτελέσει. Με το μαγικό αριστερό του πόδι. Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Αυτά το τέρμα του Τσέχ. Χαμηλά πολύ. Γκολ! Γκολ! Τελείωσε το τελικό! Γκολ! Γκολ ο Θεός Δέλλας! Ο Κολοσσός! Ο Δέλλας! Ο Δέλλας! Γκολ! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, ολέ, ολέ! Ο Βασιλής. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, ολέ, ολέ! Νάτο! Τελείωσε! Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιος θα το πίστευε! Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα! Ολέ, ολέ, ολέ! Ολέ, 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 ολέ. Και τώρα πάμε! Πάμε! Πάμε η Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον έβδομο ουρανό όλοι οι αδέρφια! Στον έβδομο ουρανό Θοδωρής Αγοράκης, όλα τα παιδιά της Εθνικής! Ολέ, ολέ, ολέ. Μπράβο σας παιδιά, πάρα πολύ ωραίο! Μας ανατριχιάσατε, μας θυμήσατε! Μπράβο στον Δημήτρη τον Μαρμαρά, μπράβο και στη Μαρία τη Χριστοδούλα. Ακούσαμε τη φωνή του Κώστα του Βερνίκου στις περιγραφές και θυμηθήκαμε το θαύμα που ζούσαμε 12 χρόνια πριν αυτό το βράδυ στον Ταλούς της Λισαβόνας. Μαζί με εμάς και πολύ πιο έντονα το έζησε ο άμεσος συνεργάτης του Ότορε Χάγγελ, ο προπονητής Γιάννης Τοπαλίδης, τον οποίο με πολύ χαρά φιλοξενούμε στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται, χεράσαμε ή αντέχουμε, εντάξει είμαστε? Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Γιάννη, πώς το άκουσες αυτό τώρα, 12 χρόνια ναι, μετά? Ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Εντάξει, όταν είναι τέτοιες μέρες, πάντα μας το υπενθυμίζουν οι δημοσιογράφοι. Καμιά φορά και στα social media βάζουν κάτι βίντεο από τότε. Είναι πολύ συγκινητικά. Μίλησες καθόλου με τον κύριο Ότο αυτές τις μέρες? Ναι, βέβαια, μιλάμε συχνά, ναι. Και για το Euro τώρα που βλέπουμε. Αυτός αυτή τη στιγμή κάνει διακοπές
στη Βόρεια Γερμανία και είμαστε σε επαφή, ναι, μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Τι θυμάστε μαζί όταν μιλάτε, ποιο είναι το πιο έντονο πράγμα, στη μνήμη τη δική σου, Γιάννη, που έχει μείνει? Εμείς μιλάμε πολύ και για την τωρινή εθνική ομάδα. Λέει πάντα αυτός, τονίζει ότι Γιάννη, λέει, εμείς ήμασταν τότε τυχεροί ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παιχτών. Αυτό το δεν υπάρχει τώρα, γι' αυτό και δεν πήγε καλά η εθνική ομάδα. Αυτό το τονίζει συνεχώς, και όταν σου λέει κάποιος, λέει κάτι, θα το απαντάς το εξής, λέει. Σε μια εβδομάδα κερδίσαμε τη Γαλλία, την Τσεχία και την Πορτογαλία και πήραμε το κύπελο. Αυτό τα λέει όλα. Μέσα σε μια εβδομάδα δηλαδή είχαμε κερδίσει την κάτοχο του κυπέλου, την Γαλλία, την top φαβορή για τον τίτλο, την Τσεχία, και μετά στον τελικό πάλι τη διοργανώτρια ομάδα. Αυτό τα λέει όλα. Είναι η καλύτερη απάντηση που μπορείτε να δίνεις, λέει πάντα. Πολύ σωστό. Ούτως ή άλλως για μένα, coach, είναι αυτό που κάνατε. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη, ο μεγαλύτερος άθλος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όλων των εποχών. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι στο μυαλό του καθενός. Αλλά έτσι έχει καταγραφεί στο μυαλό το δικό μου. Ναι, είναι. Αυτό το έχουν πει και πάρα πολύ. Δηλαδή στην Αμερική είπαν ότι σε όλα τα αθλήματα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Ιρλανδοί και οι Ούγγροι περάσαν ένα γύρο και αποκλείστηκαν και πήγανε στη χώρα τους και ο κόσμος τους περίμενε να τους πανηγυρίσει. Δηλαδή, παρόλα που δεν πήρανε, περάσαν μόνο ένα γύρο, πόσο μεγάλη επιτυχία την είδανε. Εμείς σκεφτείτε πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν να πάρεις το κύπελο. Δηλαδή, αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Εδώ περνάει μια ομάδα ένα γύρο, γιατί αυτές είναι μικρές, μικρομεσαίες ομάδες. Δηλαδή, και εμείς εκείνο το διάστημα δεν ήμασταν στα φαβορί, μια μικρή ομάδα. Σωστό είναι αυτό. Μας υπολόγιζαν. Αυτό αποδεικνύει το πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία. Και το πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία το καταλαβαίνω ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, όταν βγαίνω έξω και με βλέπει ο κόσμος, ακόμα για τότε μου μιλάνε. Coach. Όπως υπήρχε, όπως ζούσατε την καθημερινότητα του Euro από την ώρα που πατήσατε με το αεροπλάνο στην Πορτογαλία και όλη αυτή η διαδρομή, ποιο νομίζεις ότι ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της εκεί παραμονής σας? Γιατί εσείς είχατε δουλέψει με ένα πλάνο την ομάδα φεύγοντας από εκεί, είχατε επιλέξει το υλικό, είχατε πάει με ένα συγκεκριμένο μοτίβο δουλειάς εκεί. Εκεί όμως, όσο περνούσαν οι μέρες και όσο προχωρούσε η ομάδα και ερχόντουσαν και οι νίκες και οι προκρίσεις, ποιο ήταν το σημείο κλειδί για σέναν τόσα χρόνια μετά που έχεις και την ψυχραιμία να το κρίνεις? Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι μόλις ξέραμε τις ομάδες που θα παίξουν στον όμιλο, είχαμε καταστρώσει τα πλάνα μας ότι πρέπει να παίξουμε με έναν πάρα πολύ καλό προσανατολισμό αμυντικό. Δηλαδή, να μην πέσουμε. Να μην παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά στο παιχνίδι, αλλά να παίξουμε καλή άμυνα και να μπορέσουμε. Και το παιχνίδι κλειδί ήταν σίγουρα το πρώτο με την Πορτογαλία. Δηλαδή, εμείς βλέποντας και τα βίντεο και είχαμε παρακολουθήσει και το τελευταίο παιχνίδι, το φιλικό της Πορτογαλίας με τη Λετωνία ή τη Λιθουανία ήταν που έκαναν το τελευταίο φιλικό, δεν θυμάμαι, είχαν κερδίσει 4-1, ότι θα μας πρεσάρουν και θα προσπαθήσουν να σκοράρουν νωρίς. Ο Ρεχάκελ είχε πει στους παίκτες, κάθε φορά που θα προσπαθούν αυτοί να μας πρεσάρουν, εμείς θα παίζουμε μακρινές μπαλιές, ούτως ώστε να μην μπορούν να κερδίσουν κοντά στα καρέ μας την μπάλα. Δηλαδή, η στρατηγική μας ήταν αυτή, και το παιχνίδι κλειδί σίγουρα ήταν το παιχνίδι με την Πορτογαλία. Μετά που κερδίσαμε το παιχνίδι με την Πορτογαλία, σολονών το μυαλό μας ήταν ότι θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Δηλαδή, εμείς σκεφτόμασταν ότι θα. Πριν πάμε εκεί πέρα, λέγαμε ότι θα φέρουμε ισοπαλία με την Πορτογαλία, θα φέρουμε ισοπαλία με την Ισπανία και θα κερδίσουμε τους Ρώσους. Αυτό ήταν το πιο εφικτό πλάν, δηλαδή τα πιο λογικά αποτελέσματα. Με το που κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, πλέον λέγαμε αμάν είμαστε πολύ κοντά στο να προκριθούμε. Και φέρνοντας το παιχνίδι με την Ισπανία το Χ, μετά λέγαμε με την Ρωσία, χάσανε και τα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει περίπτωση, ένα βαθμό θα τον πάρουμε. Μόνο ο Ρεχάκελ ήταν πολύ προσεκτικός με τη Ρωσία και έλεγε πάντα: έχω παίξει πάρα πολλές φορές με ρωσικές ομάδες, είναι πάρα πολύ καλές και το φοβόταν πολύ το παιχνίδι. Και έτσι έγινε, ναι. Και έτσι έγινε, αλλά σολωνών μας στο μυαλό, αφού φτάσαμε τόσο κοντά, λέγαμε θα περάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εκεί λίγο ίσως ήμασταν λίγο χαλαροί σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσουμε και έτσι μπήκαμε στον αγώνα. Και πολύ νωρίς βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Μετά περνώντας στο δεύτερο γύρο, εντάξει, πολλοί πιστεύανε ότι και ακούγαμε τι λέγανε και οι εξπερ του Euro, ότι τώρα τελείωσαν, θα χάσουν με τη Γαλλία. Με το που κερδίσαμε τη Γαλλία, σολωνών το μυαλό είναι ότι μπορούμε να πάμε στον τελικό. Το παιχνίδι κλειδί σίγουρα για τον τελικό ήταν
μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία. Γιατί μετά πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάμε στον τελικό. Γιάννη, εσύ, οι προπονητές πάντα κάνετε, εντάξει, κάνετε τη δουλειά στο γήπεδο που είναι οι προπονήσεις, έχετε την θεωρία στους παίκτες τους, δείχνετε κάποια βίντεο κτλ. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τον τρόπο που προσεγγίζατε ψυχολογικά τους παίκτες, στο ξενοδοχείο. Τι τους λέγατε, πώς ήταν η κατάσταση εκεί, δηλαδή πού στοχεύατε όσον αφορά την ψυχολογία και το μυαλό των παίκτων? Γιατί για να κρατήσεις ένα παίκτη συγκεντρωμένο στο μυαλό είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολη? Ναι, πρώτα απ' όλα κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις με τους παίκτες στο τέτα τέτ, δηλαδή εγώ, ο Ρεχάκελ και ο... γιατί εγώ έπρεπε να είμαι πάντα παρόν στις συζητήσεις. Mm-hmm. Ο Ρεχάκελ δεν είχε την άμεση επικοινωνία λόγω γλώσσας. Mm-hmm. Κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις με τους παίκτες στο τέτα τέτ. Ο Ρεχάκελ πάντα ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν ότι με πόσο μεγάλης αξίας παίκτες είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα τους ανέβαζε ψυχολογικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που έλεγε πολλές φορές και στη συνέντευξη τύπου ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. 11 παίκτες είναι αυτοί, 11 είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Και το αποδείξαμε το πόσο μεγάλη αξία έχουμε και σε άλλα παιχνίδια. Γιατί στα προκριματικά, μην ξεχνάτε ότι είχαμε κερδίσει μέσα στην Ισπανία. Κάτι που η Ισπανία είχε να χάσει πολλά χρόνια μετά. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι. Και μετά έπινε πολλά παραδείγματα, όπως είπα και επανειλημμένως, με τη Γαλλία όταν παίζαμε στην ομιλία. Έκανε αυτός τον μποξέρ τον έναν, εγώ τον μποξέρ τον άλλον. Δηλαδή, πώς πρέπει να παίξουμε τους Γάλλους? Δηλαδή, δεν πρέπει να πούμε να παίξουμε ανοιχτά και να μπορεί να φάμε και πέντε γκολ αν παίξουμε με τους Γάλλους ανοιχτά. Δηλαδή, θα καλύπτεσαι καλά. Έκανε και αυτός εκεί, σαν αγώνα μποξ, εγώ με αυτόν. Είναι μια γροθιά και έφευγε. Και το κυνηγούσα εγώ. Λέει, έτσι, για να μην παίξουμε ανοιχτά. Έδινε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια και μετά συνεχώς έλεγε, αφού και σήμερα ακόμα όταν μιλάμε, πάντα εξυψώνει τους παίκτες, ότι είχαμε καλούς παίκτες. Δηλαδή, τους είχε εμφυτέψει στο μυαλό των παίκτων το πόσο καλοί παίκτες είναι. Ποιο ήταν το, από τους παίκτες, Γιάννη το Παλίδη, ποιος ήταν εκείνος που σε βοηθούσε σένα, υπό την έννοια ότι είχες και το, και το βάρος της επικοινωνίας εσύ, ποιος ήταν αυτός που σε βοηθούσε περισσότερο για να μπορεί να κατευθύνει ψυχολογικά και νοητικά τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κοιτάξτε, μέσα και έξω από το γήπεδο? Ναι, είχαμε πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και αυτό το τονίζει συνεχώς ο Ρεχάκελ. Mm-hmm. Είχαμε τον Τζαγουράκη που ήταν το απόλυτο αφεντικό. Mm-hmm. Ο Δέλλας ήταν ένας παίκτης ο οποίος βοηθούσε πολύ, ο Νικοπολίδης, ο Καρακούνης, ο Μπασινάς. Mm-hmm. Ο Χαριστέας ήταν πάρα πολύ, βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, αλλά και πρέπει να τονίσουμε κάτι, ότι ήμασταν και πάρα πολύ τυχεροί, ότι είχαμε και καλούς χαρακτήρες. Δηλαδή, mm-hmm. κανένας δεν μας δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό ήταν και πολύ θετικό, λόγω του ότι σε πολλές φορές σε τελικές φάσεις, το θυμάμαι και από παλαιότερα που στη Γερμανία, ότι πόσα προβλήματα είχαν ακόμα και η Εθνική Γερμανία, τι προβλήματα δημιουργούνταν μεταξύ τους σε ένα τουρνουά. Δηλαδή, εμείς δεν δημιουργήθηκε ποτέ ένα πρόβλημα. Μόνο όταν πρωτοπήγαμε εκεί πέρα, δεν τους άρεσε καθόλου το αθλητικό κέντρο στο Πόρτο που μέναμε. Μουρμουρίζανε, δηλαδή δεν τους άρεσε, αλλά τελικά τους άρεσε και είδαν ότι είναι γούρικο. Είναι γούρικο. Εμείς θέλαμε ένα ξενοδοχείο να είμαστε απομονωμένοι, να μην έχουμε κανένα στο κεφάλι μας. Και το πετύχαμε με αυτό το αθλητικό κέντρο. Αλλά τους παίκτες δεν τους είχε πολύ αρέσει. Ναι. Αλλά μετά, αφού ερχόντουσαν και καλά τα παιδιά. Καλό μάθαν. Ναι, ναι. Γούρικο ήταν. Coach, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Πάντα πριν από τα μάτς, είτε στο ξενοδοχείο είτε στα αποδυτήρια, αυτό είναι επιλογή κάθε προπονητή, γίνεται η ομιλία. Από όλες τις ομιλίες τις οποίες συμμετείχες του Ότο, ποια είναι η πιο έντονη ανάμνησή σου από όλα τα παιχνίδια του Euro? Ποια ομιλία έχεις να τη θυμάσαι ακόμη και να λες, αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσω, ρε παιδί μου? Ναι. Αυτό με τη Γαλλία που σας είπα, με το box, και το ότι η Γαλλία μέχρι εκείνο το σημείο που θα έπαιζε με εμάς ήταν 2 ή 3 χρόνια αίτητη. Mm-hmm. Και τους λέει ότι και πάντα έρχεται η ώρα, μια ομάδα πρέπει να χάσει, και τώρα είναι η ώρα της Γαλλίας που πρέπει να χάσει. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Τώρα, γιατί είναι τι θέλει, και έλεγε στα γερμανικά, τώρα θα πέσουνε. Δηλαδή τώρα έφτασε η ώρα τους να πέσουνε. Και ήταν και αυτό. Αλλά είναι και πάρα πολλά με το Ρεχάκελ που ήταν πολύ ωραίες οι ομιλίες του, πάντα τα κατάφερνε να εμψυχώσει τους παίκτες, να τους ανεβάσει ψυχολογικά. Mm-hmm. Πάντα ήταν και ένας άνθρωπος κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, ποτέ δεν παραφέρθηκε, πάντα ήταν στο ύψος των περιστάσεων, και νομίζω και οι παίκτες, παρόλα που δεν καταλάβαιναν απευθείας έλεγε, ότι το καταλάβαινα ότι είναι πολύ σωστός άνθρωπος. Τους μετέδιδε την ενέργεια αυτή και την... Ναι. Ήταν πάρα πολύ σεβαστό άτομο και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μετά πρέπει να τονίσουμε και κάτι πολύ, ότι
Είμαστε η μοναδική εθνική ομάδα που πήγαμε σε μια τελική φάση μόνο δύο άτομα προπονητικό team. Σωστό. Πρέπει να φανταστείτε ότι ήταν μόνο προπονητής και βοηθός. Ναι, υπήρχε. Ναι, ο προπονητής ούτε... και εσύ, ναι. Ούτε σκάουτερ, ούτε αναλυτής, ούτε γυμναστής, ούτε προπονητής τερματοφύλακων. Μόνο οι δυο μας ήμασταν. Και αυτό έδειχνε δηλαδή και το πόσο καλή συνεργασία είχαμε και εμείς οι δυο, αφού περάσαν τόσα χρόνια τώρα που χωρίσαμε, δεν είμαστε μαζί και πάλι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Δηλαδή, είχε δέσει όλο αυτό με τους παίκτες, προπονητικό team, είχε δέσει όλο. Ήταν η απόλυτη χημεία που λέμε. Έτσι, μπράβο, απόλυτη χημεία. Καμιά φορά πρέπει να έχεις τύχη και σε αυτά. Σωστό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας πολύ καλός προπονητής με ένα καλό team να μην δέσει με την ομάδα και να μην πάει καλά. Καταλάβατε. Σωστό. Εμάς είχαν ταιριάξει όλα. Στέλνοντας τους παίκτες μέσα να παίξουν τελικό στα αποδυτήρια του Νταλούθ, τι τους είπατε τα τελευταία λόγια? Κοιτάξτε, ότι δεν έχει να... εμείς είμαστε ήδη κερδισμένοι του Euro. Κανένα δεν περίμενε εμείς να φτάσουμε στο τελικό. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Και αφού τους κερδίσαμε μια φορά, γιατί να μην τους κερδίσουμε και δεύτερη φορά? Ναι, σωστό. Ερώτηση τελευταία. Ποιος θα πάρει αυτό το γύρο? Ξέρεις τις τέσσερις ομάδες, ξέρεις τα δύο ζευγάρια. Ναι. Των ημιτελικών, ποια είναι η πρόβλεψή σου? Ποιος θα πάρει το γύρο αυτό? Πρώτα απ' όλα, σύντομα να πω κάτι, ότι αυτό το γύρο ήταν λίγο. Δεν ήταν τόσο πετυχημένο λόγω του ότι και οι τρίτοι περάσανε. Mm-hmm. Ενώ στο δικό μας το Euro τότε που πήραμε, πρέπει να φανταστείτε ότι τρεις μεγάλες δυνάμεις ήδη αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο. Δηλαδή η Ισπανία, η Γερμανία και η Ιταλία είχαν αποκλειστεί ήδη από τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό λίγο το έκανε. Δεν μου άρεσε και τόσο πολύ. Από τις ομάδες που μείναν, σίγουρα το απόλυτο φαβορί είναι η Γερμανία. Αλλά η Γαλλία παίζοντας μέσα στην έδρα της μπορεί και να. Άρα μου λες, coach, ότι όποια ομάδα περάσει από τον ημιτελικό Γερμανία-Γαλλία, αυτή θα το πάρει, έτσι? Έτσι λέω. Δεν θα ήθελα να το πάρει η Ουαλία για να μείνουμε εμείς η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Σωστό. Εμείς πάντως είχαμε ομάδα, δεν είχαμε Γκάρθ Μπέιλ μέσα, έτσι? Ναι. Εμείς είχαμε πολύ καλή ομάδα και όπως λέει ο Ρεχάκελ, όταν κερδίζεις έναν τίτλο, μόνο καλή ομάδα μπορούσες να έχεις και να το πήρες. Δεν μπορεί. Δηλαδή και οι Ουαλοί, αν το πάρουν, τι θα λέμε, τυχεροί ήταν, καλή ομάδα έχουν. Πολύ σωστά. Κότς, ευχαριστώ πολύ. 12 χρόνια εγώ μετά, ευχαριστώ. Εξακολουθούμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που προσφέρατε στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά. Ήταν ο Γιάννης Τοπαλίδης, ο άμεσος συνεργάτης του